Λαμπρόπουλο, Βασίλη, από την πρώτη στιγμή έχεις παρακολουθήσει από κοντά το θρίλ της Πάρτρας και έχεις σήμερα μια απολύτως καθοριστική πληροφορία για τα τελευταία λεπτά της ζωής της Τζορτζίνας, του τρίτου παιδιού δηλαδή της οικογένειας που πέθανε. Μια πληροφορία που σίγουρα θα συνεκτιμηθεί από τις αρχές. Σε ακούμε. Κατερίνα, σήμερα το Μέγκα αποκαλύπτει ίσως το πιο σημαντικό και άγνωστο έβριμα στην υπόθεση θανάτου των τριών κοριτσιών στην Πάτρα. Πρόκειται, όπως παρουσιάζουμε σήμερα, για τις online καταγραφές του απεινιδωτή και του βηματοδότη που είχαν τοποθετηθεί προμερικών μηνών στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στη μικρή Τζορτζίνα. Και αυτό προκειμένου, Κατερίνα, να διερευνηθεί αν παρουσιάζει τις καρδιακές αριθμίες ή άλλα καρδιολογικά προβλήματα που να εξηγούν τις ξαφνικές ανακοπές που πάθαινε ενώ ήταν μόνη στο θάλαμο των νοσοκομείων με τη συνοδεία μόνο ενός ατόμου, όχι με την παρουσία γιατρών. Κατερίνα, αυτές οι καταγραφές δεν έδειχναν οποιοδήποτε πρόβλημα και ο βηματοδότης που είχε τοποθετηθεί για να παρέμβει όταν παρουσιαστεί οποιαδήποτε αριθμία δεν είχε ενεργοποιηθεί. Όμως το δραματικό είναι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, ότι αυτό το online σύστημα παρακολούθησης, τα δεδομένα θα παραδοθούν στην ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ο βηματοδότης ενεργοποιήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, για πρώτη και τελευταία φορά, το μοιραίο βράδυ, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στο παίδωνα Αγλαία Κυριακού, η άτυχη Τζορτζίνα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο βηματοδότης ενεργοποιήθηκε για λίγα αυτά λεπτά επειδή το άτυχο κορίτσι παρουσίασε βραδικαρδία πριν αφήσει την τελευταία της πνοή μετά από κατάρρευση του μυοκαρδίου. Κατερίνα, οι γιατροί λένε ότι αυτή η βραδικαρδία με τη φωνική βλάβη στο μυοκάρδιο που προκύπτει από την ενεργοποίηση του βηματοδότη δεν μπορεί να εξηγηθεί, να προκριθεί σε καμιά περίπτωση από παθολογικό αίτιο και εξηγείται μόνο με εξωτερικό αίτιο, με εξωτερική παρέμβαση, αφήνοντας δύο σαφή και δραματικά ενδεχόμενα. Δεν θα πούμε άλλες λεπτομέρειες, Κατερίνα, όμως είναι προφανές ότι αυτή η ηλεκτρονική καταγραφή για την οποία αναφερόμαστε σήμερα ίσως είναι το πιο σημαντικό και απτό στοιχείο για την υπόθεση. Και αυτό μαζί με τα άλλα βρήματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τις καταθέσεις περίπου 20 επιστημόνων, θα μας δείξει